Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Κρήτον Αρσένη, για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μεγκρέμη, και καλησπέρα στους ακροατές μας. Κύριε Αρσένη, σας ζητήσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε για να μας πείτε τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, της επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κάνατε εσείς προσωπικά για τις ανεμογεννήτριες στο Μέναλο και το Λύκειο Όρος. Να θυμίσουμε στους ακροατές και τους αναγνώστες της σελίδας μας πως και ο Δήμος Τρίπολης και ο Δήμος Γορτινίας αλλά και εσείς ομοιφορείς έχουν δηλώσει αντίθετη σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το αίτημα που έχει υπάρξει από εταιρεία στη ΡΑΕ προκειμένου να κατασταθεί ένας μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών στο Μέναλο και το Λύκειο Όρος και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή αυτής της επίκαιρης ερώτησής σας. Ναι, κοιτάξτε, ζήτησα από τον Υπουργό τα αυτονόητα. Όταν έχουμε τόση μια μοβροντή αρνητικών γνωμοδοτήσεων, το αυτονόητο είναι η πολιτεία να σεβαστεί την τοπική αυτοδιοίκηση, να σεβαστεί τους φορείς και να μην προχωρήσει με την χωροθέτηση του αιωλικού. Επίσης, αυτό είναι αυτονόητο γιατί τόσο στην περίπτωση του Μέναλου που έχουμε μια προστατευόμενη περιοχή όσο και στο Λυκείο Όρος που έχουμε μια δασική έκταση και ένα χώρο με πολύ ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία έχουμε την παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών καθώς δεν τηρείται στην Ελλάδα η διαδικασία που είναι η προέγκριση χωροθέτηση στην πράξη και είναι η δέουσα εκτίμηση. Αυτή στην πράξη παρακάμπτεται και γι' αυτό είμαστε στο τελευταίο στάδιο προσφυγής εναντίον μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ζήτησα, αντί να κάνει διαδικασίες lobbying, γιατί παρουσίασα ακριβώς και τα στοιχεία, όπου με βάση τα οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδοτεί από το Πράσινο Ταμείο με απευθείας ανάθεση με 130.000 ευρώ, μια οργάνωση να ξεκινήσει επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποτραπεί η καταδίκη μας για την άνοχη χωροθέτηση των αιωλικών στις προστατευόμενες περιοχές. Οπότε αντί να κάνουν lobbying, του ζήτησα να σέβονται τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να σταματήσουν αυτά τα αιωλικά άναχα στην ελληνική επικράτεια και πόσο μάλλον στις προστατευόμενες περιοχές. Αλλά συζητήσαμε για κάτι άλλο. Επειδή τείνουν να πολλώνουν τη συζήτηση αιωλικά, αυτοί που είναι ενάντια στα αιωλικά, είναι και ενάντια στην κλιματική αλλαγή, μας λένε. Έθεσα ότι ακριβώς επειδή η οικολογική κρίση και η οικολογική και η κλιματική κρίση συνίσταται στην καταστροφή της φύσης, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να χωροθετούμε επικίνδυνες δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές, στα κομμάτια κυβωτούς της φύσης που μας έχουν απομείνει, να τις προστατεύουμε. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε που πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και το πώς παράγουμε ενέργεια και να έχουμε πράσινη ενέργεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το κάνουμε όμως στα μέρη που είναι κοντά στον άνθρωπο, όχι στις πιο ανέγκυχτες φυσικές περιοχές. Και αυτά τα μέρη δεν είναι άλλα από τις ίδιες μας τις ταράτσες. Ζήτησα να γίνει ένα μαζικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα που έρχονται τώρα για το κορονοϊό, ώστε να υλοποιηθεί αυτό που λέει η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019, ότι η Ελλάδα μπορεί να προστατήσει πανευρωπαϊκά, καθώς είναι η χώρα που μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και τις στέγες. Πάνω από το 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε μπορεί να παράγεται άμεσα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στις ταράτσες μας, όταν όλη αυτή η καταστροφή που έχει γίνει από τα αιωλικά στο φυσικό περιβάλλον έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια μόλις το 13%. Οπότε, αν θέλουμε να προστατήσουμε στον αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση και την οικολογική κρίση, πρέπει αντί να χωροθετούμε στην φύση τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες μας. Αυτή είναι η λύση, όχι μόνο για να απαντήσουμε στην κλιματική κρίση, αλλά μαζί με ένα πρόγραμμα μαζικό εξοικονομώ κατοίκων, πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα οικονομικό boom στην Ελλάδα, να έχουμε μια απάντηση σε όλη αυτή τη φτωχοποίηση που βιώνουμε και ταυτόχρονα να πρωτοστατήσουμε στο παγκόσμιο αγώνα για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης.
Θέλω να μας πείτε τι απαντάτε και σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρξουν ομογεννήτριες. Δεν είναι και κάποιος αντίθετος στο να υπάρξουν. Απλά το άναρχο της όλης υπόθεσης είναι αυτό που φέρνει απέναντι όχι μόνο τους φορείς, αλλά και όπως είδαμε και την τοπική αυτοδιοίκηση και δήμους. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι πρέπει κάπου να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διαβάσει και εμείς, υπάρχουν σημεία στη χώρα μας όπου αν μπουν οι ανεμογεννήτριες μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό κομμάτι που χρειάζεται, την παραγωγή ενέργειας που χρειάζεται η χώρα μας. Ναι, βεβαίως. Είναι η έκθεση της κυρίας Κατή από το Πανεπιστήμιο, της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εξηγεί ότι αν η πολιτεία επέλεγε να αναπτύξει, να πετύχει τους στόχους για την κλιματική κρίση, δηλαδή το πρασίνισμα της ενέργειας, το πώς παράγουμε ενέργεια, μπορούσε κάλλιστα να το κάνει με ανεμογεννήτριες εκτός περιοχών, προστατευόμενων περιοχών Natura. Εγώ πηγαίνω ένα βήμα πολύ παραπέρα από αυτό. Καθώς με την πρόσφατη μελέτη που ήρθε αργότερα, μετά τη μελέτη της κυρίας Κατή, στα χέρια μου, που είναι η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας, του JRC και του ISPRA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τεκμηριώνει ότι η Ελλάδα, όπως περιέγραψα, μπορεί με φωτοβολταϊκά συστέγη να υπερκεράσει την παραγωγή πράσινης ενέργειας σε σχέση με τα αιωλικά, χωρίς όμως καμία ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Οπότε η δικιά μου εισήγηση είναι καμία ανεμογεννήτρια αυτή τη στιγμή, να σταματήσει κάθε έργο εγκατάστασης και να δοθούν τα χρήματα, ξεκινώντας από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ένα εξοικονομώ κατοίκων που θα κάνει εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια, την ίδια στιγμή που θα βάζει φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Τα χρήματα υπάρχουν και έχουμε και τη μελέτη την επιστημονική που τεκμηριώνει ότι έχουμε τον αριθμό των ταρατσών και στεγών προκειμένου να υπερκαλύψουμε τους στόχους σε σχέση με αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τα αιωλικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να καθιστούμε αιωλικά αυτή τη στιγμή με τις επικίνδυνες επιπτώσεις στη φύση και για την ορνηθοπανίδα, καθώς οι ορνηθολογικές μελέτες και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι αστείες έτσι όπως γίνονται στην Ελλάδα, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει εναντίον μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κυβέρνηση και αυτή φέρνει εξαιρέσεις στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ήδη έχουμε καταδικαστεί για τη μη προστασία των περιοχών Natura, των προστατευόμενων περιοχών. Δεν είναι σύνομο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να προχωράει η κυβέρνηση σε οποιοδήποτε νέο έργο ΑΠΕ στη Natura και να προχωράει με αυτόν τον τρόπο αδειοδότηση και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αντί λοιπόν να δίνουμε τα χρήματα στις 5 κατασκευαστικές των ΑΠΕ, να τα πηγαίνουν στις πιο παρθένες, στις πιο ανέκυθες γονοκορφές μας, καλό την κυβέρνηση να σταθεί στην κοινή λογική και να δώσει αυτή τη χρηματοδότηση σε κάθε νοικοκυριό για να βάλει τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των πολυκατοικιών και των κατοικιών, με αποτέλεσμα να συμπληρώσουν τα νοικοκυριά, τα εισοδήματά τους που βλέπουν να καταραίουν μέσα στην οικονομική κρίση, τη φτωχοποίηση και το κορονοϊό. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και την έχετε στοιχειοθετήσει και απόλυτα. Θέλω να μου πείτε τι σας απάντησε ο Υπουργός σε ένα από τα ερωτήματα που του θέσατε, που το διαβάζουμε και στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε, αναφορικά με το αν δεσμεύεται ο ίδιος, γιατί είναι νομίζω και η αγωνία έκδηλη και εδώ και στο δικό μας Δήμο, αλλά και στο Δήμο Γορτινίας και σε όλους τους εμπλεκόμενους, για το αν δεσμεύεται λοιπόν να σεβαστεί τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αν τις θεωρεί ουσιώδεις, τον ρωτήσατε, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αν θες ακουστούν λοιπόν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβουλίων, πήρατε απάντηση πάνω σε αυτό? Στην πράξη όχι. Απάντησε βέβαια ο Υφυπουργός στην προηγούμενη ερώτηση για την περίπτωση της Αμοθράκης, ότι να θυμίσω ότι ο κύριος Οικονόμου, ο προκάτοχός τους, που μετά τον ανασχηματισμό έφυγε από ο Υφυπουργός, είχε δεσμευτεί 21 Δεκέμβρη του 20, πριν λίγους μήνες, ότι εφόσον έχουμε ομόφωνες αρνητικές νομοθετήσεις, δεν θα προχωρήσει το έργο στην Σαμοθράκη, το αιωλικό. Ζήτησε μια αντίστοιχη δέσμευση και από τη νέα κυβέρνηση και για τη Σαμοθράκη και για την Αρκαδία. Δυστυχώς η απάντηση που πήρα ήταν σοκαριστική. Δεν επαναλαμβάνουν καν τη δέσμευση του προκατόχου τους, αλλά η νέα πολιτική ηγεσία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και μας λέει ότι και αρνητικές νομοθετήσεις να υπάρχουν δεν μας δεσμεύουν. Τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά δεν δεσμευόμαστε από αυτές. Και αν θέλετε, αυτό έρχεται και σε αντίθεση και με τη δέσμευση του κ. Μητσοτάκη, που όταν είχε επισκεφτεί
την Ήπειρο, μαζί με τον πήγε ο περιφερειάρχης Ήπειρο, ο κ. Καρχιμάνης, στα Τζουμέρκα, σε ένα σημείο που χορθοτείται ένα μεγάλο αιωλικό. Και εκεί πέρα είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι δυνατόν να χορθετούμε εδώ πέρα σε τέτοια μέρη τα αιωλικά, θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Ένα χρόνο μετά συνεχίζονται οι χωροθετήσεις αυτών των αιωλικών, μπαίνουν αιωλικά στα πιο παρθένα, στις πιο παρθένες βουνοκορφές, στις πιο ανέγκυτες βουνοκορφές, σε μέρη απάτητα, μέρη πολύπλευρης σημασίας για την τοπική κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός τη θέση του, αλλά από ό,τι βλέπουμε από την κυβέρνηση, δυστυχώς η θέση είναι υπέρ των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών που βάζουν όλες τις αναμογεννήτριες άναρχα στην ελληνική περιφέρεια. Κύριε Αρσένη, θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα αναφορικά με το τι γίνεται από την πλευρά της ΡΑΕ, αν έχει προχωρήσει το κομμάτι της αδειοδότησης, αν βρισκόμαστε σε σημείο που εξετάζονται οι ενστάσεις, τι ακριβώς γίνεται, αν έχετε αυτή την εικόνα, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, κατατέθηκαν μεν οι ενστάσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε τι περιθώρια υπάρχουν και από την πλευρά της ΡΑΕ για να δώσει όχι την αδειοδότηση στη συγκεκριμένη εταιρεία που αιτείται τη δημιουργία μεγάλων αιωλικών πάρκων στο Μέναλο. Και θέλω να μου κάνετε, να σας ζητήσω να μου κάνετε και μια περίληψη των όσων συζητήθηκαν στη Βουλή, να μου πείτε κυρίως τα συμπεράσματα που βγάλατε εσείς από τη συζήτηση. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ έχει κάνει πραγματικά μια πάρα πολύ κακή διαχείριση στο θέμα των αιωλικών. Έχει υπάρχει ένα άναρχο καθεστώς που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που βγήκαν οι πρώτες αδειοδοτήσεις, όπου κάθε επενδυτής πήγαινε στη ΡΑΕ και έβαζε τη σημεούλα του πάνω σε μια ανέγκυχτη βουνοκορφή. Και έτσι, αν δείτε σε όλο τον χώρο στην Ελλάδα, κάθε βουνό έχει, θα μου επιτρέψει την έκφραση, καπαρωθεί από κάποιον επενδυτή, ο οποίος μπορεί να μην προχωρήσει και ποτέ στο αιωλικό, μπορεί να έχει προχωρήσει, είναι στην διακριτική του ευχέρεια. Οπότε, αν θέλετε, η ΡΑΕ έχει κάνει μια πάρα πολύ κακή δουλειά σε αυτό το θέμα. Όμως, αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα είναι στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και γι' αυτό προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον μας, είναι στην φάση της αιτιολογημένης γνώμης, το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, πριν την καταγγελία της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνεται δηλαδή είναι όταν ένας επενδυτής έρχεται με οποιοδήποτε project, είτε είναι αιωλικά, είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε οποιοδήποτε άλλο project, και λέει θέλω να ξεκινήσω αυτή την επένδυση, και έρχεται στην πολιτεία, η πολιτεία θα πρέπει να βλέπει τι είναι αυτή η περιοχή, είναι περιοχή Natura, το απορρίπτουμε, είναι περιοχή, είναι αρχαιολογική περιοχή, το απορρίπτουμε. Αντί για να γίνεται αυτό, χωρίς στοιχεία προσπερνάει αυτό το στάδιο της δέουσας αξιολόγησης η πολιτεία, το κάνει τυπικά και προχωράει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για όλες τις προτάσεις. Ποιας μας πει η πολιτεία ποια πρόταση απέρριψε λόγω αρνητικής δέουσας εκτίμησης, αξιολόγησης. Προχωράει για όλες τις προτάσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και μετά, στην ουσία αυτό που κάνει, έχει προεγκρίνει το έργο και οτιδήποτε και αν προτείνει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ο μελετητής, το δέχεται. Κύριε Αρσένη, έχουμε ορνηθολογικές μελέτες. Το ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στη θέση του κατηγορούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη αυτή την άναρχη χωροθέτηση και όλα αυτά που γίνονται λάθος, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φρένο στο να σταματήσουν να εμφανίζονται αυτά τα αιωλικά πάρκα σε σημεία που δεν πρέπει. Ειλικρινά δεν ξέρω, γιατί έχουμε ήδη καταδικαστεί για τη μη προστασία των περιοχών Natura, των προστατευόμενων περιοχών. Θα έρθουν τα πρόστιμα και όμως η Ελλάδα συνεχίζει και βάζει αιωλικά στις περιοχές Natura όταν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκό Δίκαιο να τις αγγίξει χωρίς να έχει κάνει διαχειριστικές μελέτες που να λέει τι προστατεύουμε σε αυτή την περιοχή, ποιες περιοχές δεν κάνουμε τίποτα, πού κάνουμε κάτι. Η Ελλάδα δεν έχει αυτές τις μελέτες και χωροθετεί οπουδήποτε τα αιωλικά. Έχουμε ήδη καταδικαστεί γι' αυτό. Τώρα θα καταδικαστούμε γιατί δεν σεβόμαστε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Να θυμίσω ότι ο κύριος Χατζηδάκης, ο πρώην Υπουργός πλέον Περιβάλλοντος, το 15 Αύγουστο πέρασε μια υπουργική απόφαση ανήκουστη, όπου εξαιρεί από την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιωλικά και φωτοβολταϊκά κάτω των 10 ΜΒ,
όπου σε αυτή την περίπτωση έχουν μόνο κάποιες πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στην πράξη μια υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν αυτές οι εταιρείες. Χωρίς να ελέγχονται από τις υπηρεσίες για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και να δίνεται από εκεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έχουμε μια διαρκή αποδιάλυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπακούμε στη νομοθεσία που από κοινού έχουμε νομοθετήσει. Και γι' αυτό ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας καταδικάσει και γι' αυτό. Ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση των αιωλικών. Mm-hmm. Φοβάμαι όμως ότι επειδή τα πρόστιμα θα πάνε πάλι σε εμάς, πάλι στο δημόσιο, πάλι στους φορολογούμενους και όχι στις εταιρείες, δεν υπάρχει φόβος για την κυβέρνηση, η οποία φοβάμαι ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για το συμφέρον των εταιρείων και μας ανακοινώνει με κάθε τόνο ότι έχει εκλεγεί προκειμένου να προτάξει το συμφέρον των εταιρείων και αυτό έλεγε πάντοτε και αυτό έλεγε προεκλογικά και αυτό πρόκειται να κάνει. Κύριε Αρσένη, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να γίνει εάν δοθεί η άδεια στις συγκεκριμένες εταιρείες και γιατί σας ρωτάω. Γιατί βλέπουμε τις τοπικές κοινωνίες να είναι πραγματικά στο κόκκινο. Μας λέτε εσείς ότι στην ουσία δεν υπήρξε καμία δέσμευση από την κυβέρνηση και μάλιστα πήραν πίσω και προηγούμενες δεσμεύσεις. Επομένως, τι μπορεί να γίνει αν προχωρήσει η αδειοδότηση αυτών των εταιρείων. Μπορούμε με κάποιο τρόπο, αυτό θα ρωτήσουν οι πολίτες, να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί, που πάει να γίνει στο Μέναλο. Υπάρχουν άλλα όπλα στην παρέμβαση. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενεργοποιηθούν όλα τα θεσμικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά και μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ξέρω ότι πολλοί πολίτες έχουν αποθανηθεί από αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που ερχόταν ενάντια και στη δικιά του νομολογία, δηλαδή αντέκουρε τον εαυτό του, αυτά τα 10 και πλέον μνημονιακά χρόνια. Όμως, η αίσθηση είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν και αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επικρατείας τίνει να επανέρχεται σε μια κατάσταση όπου τουλάχιστον το πέμπτο τμήμα παίρνει αποφάσεις που δίνουν αισιοδοξία ότι σέβεται τον θεσμικό του ρόλο του Συμβουλίου Επικρατείας και μάλιστα την ίδια την νομολογία. Οπότε, νομίζω ότι τα κινήματα θα πρέπει να απευθύνονται και εκεί πέρα για να βρουν δικαίωση απέναντι σε αυτή την παρανομία που είναι πρόδειλη. Μιλάμε για κάτι πλέον που μας καταδικάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως φαίνεται η κυβέρνηση και κυβερνήσει για να είμαστε ειλικρινείς. Απλά αυτή η κυβέρνηση το επιταχύνει και επισπεύδει τις διαδικασίες και των αδειοδοτήσεων ακόμα περισσότερο. Παραγνωρίζουν, παραβλέπουν παρόλο που είναι προδήλωση παράνομο. Κύριε Αρσένη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ ευχαριστώ θερμά.